Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη φτώχεια, Αν είσαι φτωχό, είναι η ίδια η φτώχεια. Για του υπόλοιπου από εμά που δεν είμαστε ακριβώ φτωχοί, το πρόβλημα είναι ότι τίνει να γίνει αόρατη. Τίνουμε να κάνουμε τα στραβά μάτια. Να αποφεύγουμε τόσο το βλέμμα των φτωχών, όσο και την πραγματικότητα γύρω μα, όχι μόνο στη χώρα μα, αλλά παγκοσμίω. Η φτώχεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Σε μια παγκοσμιοποιούμενη κοινωνία, η οποία ραγδαία αυξάνει τις παραγωγικές δυνατότητε, η φτώχεια αυξάνεται, πληθύνεται και μεταμορφώνεται σε νέες επικίνδυνες μορφές. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ξεκίνησα την παρουσίαση με έναν λίγο περίεργο παραλληλισμό τον παραλληλισμό της στόχιας με τον έρωτα. Δύο ιδιαίτερα σημαντικές καταστάσεις για την ανθρώπινη ύπαρξη που μοιράζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, δεν μετριούνται, δεν ορίζονται, παρόλο ότι είναι όσο πραγματικά γίνεται να είναι. Αναφέρθηκα και στους συγγραφείς, στους ποιητέ, οι οποίοι είναι μοναδικοί στο να μας μεταφέρουν τι σημαίνει δε, το να νιώθεις φτωχό, το να είσαι φτωχό. Αυτή την κατάρα, δυστυχία, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν μυθοπλασίες, αλληγορίες για να κατανοούν εκείνοι το αντικείμενό τους και για να μας το μεταφέρουν. Εμείς οι κοινωνικοί επιστήμονες θα θέλαμε να είμαστε επιστήμονες όπως η φυσική που να χρησιμοποιούν απλή ψυχρή λογική. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα όταν το αντικείμενο της μελέτης μας είναι κάτι όπως η φτώχεια. Και εμείς αλληγορίες χρησιμοποιούμε και ας μην το καταλαβαίνουμε. Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν σύγχρονο διανοούμενο συντηρητική κατεύθυνση και άποψη. Θεωρείται ότι ο κράτο πρέπει να αφήνει του ιδιώτε ελεύθερου, ήσυχου, να μην επεμβαίνει, να μην προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα τη στόχιας μέσα από τη φορολόγησή του. Ότι ο πλούτο του είναι κάτι το οποίο το κέρδισαν με του παθεί του, α να το έχουν. Αν το σκεφτούμε, πίσω από αυτή την άποψη υπάρχει μια αλληγορία. Να σα δώσω ένα παράδειγμα η αλληγορία ενό ορειβατικού συλλόγου. Α πάρουμε έναν ορειβατικό σύλλογο, αποτελείται από 50-100 άτομα, στο στόχο των οποίων είναι να κατακτήσουμε μια κορυφή. Α αφήσουμε του ταλαντούχου ορειβάτε, αυτού που έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση, που έχουν καλύτερη προετοιμασία, να φτάσουν στην κορυφή αν μπορούν. Ναι, αλλά θα σου πει κάποιο, και αν κάποιο τραυματιστεί, ένα από του ορειβάτε, δεν πρέπει ο ορειβατικό σύλλογο να του υποχρεώνει να τον πάρουν στου ώμου, και να τον κοβαλήσουν όσο γίνεται πιο ψηλά μαζί τους και μετά αν δεν μπορούν να γυρίσουν. Από μία άποψη θα ήταν ανθρώπινο να κάνεις κάτι τέτοιο. Από την άλλη μεριά ο ορειβατικός σύλλογος μπορεί να επιβάλλει στους οριβάτες κάτι τέτοιο. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Ο συντηρητικό διανοούμενος θα σου πει όχι. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει ο ορειβατικός σύλλογος αυτό. Και σε τι θα βοηθήσει έτσι κι αλλιώς αν το δούμε από μια διαφορετική αλληγορική σκοπιά. Εάν σκεφτούμε ότι ο ρηβατικό αυτό σύλλογο μπορεί να πρέπει για να επιβιώσει τα επόμενα 20-30 χρόνια να έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχιών και μεγαλύτερο ποσοστό τραυματιών και τραυματισμών. Ίσως να ήταν πιο εύλογο να επιβάλλει τα μέλη του να σταθούν αρρωγοί στους τραυματισμένους συναδέρφους τους. Από την άλλη μεριά, αν το δούμε ως μαρξιστές, αριστεροί, θα κρίνουμε, αυτό είναι σίγουρο, ότι η συγκεκριμένη ελιγορία είναι εντελώ λάθος. Ότι δεν καταφέρνει καθόλου να αποτυπώσει, να αποκρισταλώσει την ουσία ενός καπιταλιστικού συστήματος. Για τους μαρξιστές, το πρόβλημα στον καπιταλισμό δεν είναι ότι κάποιοι δεν πετυχαίνουν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί πετυχαίνουν, που πετυχαίνουν, που πλουτίζουν, πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι τη δουλειά και τη δημιουργικότητα άλλων οι οποίοι παραμένουν φτωχοί, είτε στα πρόθυρα τη φτώχεια είτε βαθιά βουτυγμένοι σε αυτήν. Οπότε η αλληγορία του ορειβατικού συλλόγου απλώ απορρίπτεται. Ή αν θέλετε, αντικαθίσταται από μια άλλη αλληγορία ενό ορειβατικού συλλόγου κάπου στα Ιμαλάια, όπου Βρετανοί απικιοκράτε κάνουν ορειβασία στι πλάτε ντόπιων που του κουβαλούν στην κορυφή. Ένα τέτοιο ορειβατικό σύλλογο, αν τον σκεφτούμε ω αλληγορία για τον καπιταλισμό, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει για να τον καταστήσει δίκαιο είναι να τον καταργήσει. Είναι να του αλλάξει πλήρω του κανόνε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αλληγορίε παίζουν πολύ σημαντικό στο ρόλο στο διάλογο μεταξύ κοινωνικών επιστημονών, όσο αφορά τι είναι φτώχεια, ποια είναι η διαδικασία που την παράγει και τι πρέπει να γίνει για αυτή. Είναι σημαντικό να εστιάζουμε σε αυτές γιατί χωρί αυτέ, η φτώχεια τίνει να γίνει αόρατη. Και αν η φτώχεια γίνει αόρατη, δεν θα εξαφανιστεί, απλώ θα γίνει πολύ πιο επικίνδυνη ω κοινωνικό πρόβλημα.